Σε ένα εικονογραφημένο βιβλίο με πλούσιο υλικό, ο Ρεθυμνιώτης εκπαιδευτικός Χάρης Στρατιδάκης ξετυλίγει και αναδεικνύει τις ομορφιές και την ιστορία των σπηλαίων του Ρεθύμνου. Πιστεύω όμως ότι είναι μια τεράστια κυβωτός επιστημονικών πληροφοριών τα σπηλαία. Και γι' αυτό και λέω και θα πω και σε λίγο ότι είναι τα μαύρα κουτιά της γης μας και του τόπου μας. Σαν το μαύρο κουτί των αεροπλάνων, περιέχει πληροφορίες που εμείς καμιά φορά μπορεί να μην μπορούμε να τις διαβάσουμε, όμως για τους επόμενους. Τους επιστήμονες θα δώσουν πληροφορίες αν αντικατάστατες ίσως. Πρόκειται για το νέο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνική, στο οποίο περιλαμβάνεται η ομαδική δουλειά 20 και πλέον ετών του συγγραφέα και των συνεργατών του, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από τους πρωτεργάτες της σπηλαιολογίας Χρήστο Μακρύ και Αντώνη Πλημάκη και συγκέντρωσαν όλο το υλικό, το οποίο παρουσιάζεται σε μια έκδοση η οποία συγκεντρώνει τον σπηλαιολογικό πλούτο του νομού Ρεθύμνου. Αυτό το βιβλίο ουσιαστικά φτιάχτηκε μέσα από τη λάσπη, μέσα από την υγρασία των σπηλαίων, μέσα από τις εκεί θερμοκρασίες και αντιπροσωπεύει τη δουλειά όχι μόνο τη δικιά μου αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων και ακόμα και μιας γενιάς παλιότερης που δεν υπάρχει σήμερα. Είναι η συνέχεια εκείνης της εργασίας. Η συμβολή αυτή του Χάρη Στρατιδάκη είναι πολύ μεγάλη, γιατί μπορεί κατά καιρούς να γράφονται πολλά και διάφορα για τα σπήλαια της Κρήτης, ακόμα πολύ περισσότεροι να επισκέφτονται τα σπήλαια της Κρήτης, αλλά όπως λέω συνήθως, ένα πράγμα κάνει τον σπηλαιολόγο να διαφέρει από αυτούς που επισκέφτονται τις σπηλιές, τα δεδομένα. Και το βιβλίο του Χάρη είναι γεμάτο τέτοια δεδομένα, όπως μας συνηθίζει δηλαδή και με τις άλλες του εκδόσεις. Είναι ένα βιβλίο μέσα στο οποίο κανείς μπορεί να περιηγηθεί σε όλες τις πτυχές της σπηλαιολογίας στο Ρέθυμνο, από τη λαογραφία, την παλαιοντολογία, τη γεωλογία, τη βιολογία, μέχρι την αθλητική σπηλαιολογία. Είναι μια δουλειά πρωτότυπη. Βασίζεται σε στοιχεία που δεν είναι γνωστά παρά μόνο στη μικρή κοινότητα των σπηλαιολόγων. Δεύτερον, η οργάνωση και η εξεργασία των σπηλαιών αυτών έχει γίνει από ένα μέλος της συγκεκριμένης κοινότητας και φέρει την αξιοπιστία και την εγκαιρότητα τόσο της αυτοψίας όσο και της επιστημονικής επάρκειας μεθοδολογικά και βιβλιογραφικά. Το βιβλίο με τίτλο «Τα σπήλαια του Ρεθύμνου» παρουσιάστηκε χτες στην αίθουσα του Παλαιοντολογικού Μουσείου του Ρεθύμνου, χώρος ο οποίος δεν επιλέχτηκε τυχαία, αφού είναι ένας χώρος συγγενής προς το βιβλίο, αλλά και σχεδόν άγνωστος στους Ρεθυμνιώτες και η χθεσινή βιβλιοπαρουσίαση είχε ως σκοπό ο χώρος αυτός να γίνει ένα σημείο δημιουργικής συνάντησης ποικίλων επιστημονικών πεδίων. Το βιβλίο παρουσίασαν ο Βασίλης Σιμιτζής από το τμήμα Δυτικής Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας και ο Καλούς Παραγκαμιάν, ερευνητής και μέλος του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδος. Είναι σημαντικό όχι μόνο για την καταγραφή σε αριθμούς, αλλά επειδή τα σπήλαια είναι και η πολιτιστική μας, φυσική βέβαια και η πολιτιστική μας κληρονομιά, την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε, πρέπει να διαδώσουμε. Και πρέπει με κάθε τρόπο σε αυτή τη δύσκολη εποχή και δύσκολες στιγμές να διατηρήσουμε και να αφήσουμε αμόλυντη όπως ήταν και βέβαια να διδαχτούμε πάρα πολλά πράγματα και από την φύση και από τα σπήλαια. Έχει ένα πολύτιμο κατάλογο με τα ονόματα χιλίων σπηλαίων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Είναι λοιπόν μια παρακαταθήκη αυτή που μας αφήνει ο Χάρης. Ελπίζω να βρει συνεχιστές με όλα αυτά τα νέα, τα παιδιά που δουλεύουν πλέον στο τμήμα Κρήτης, στο τμήμα Δυτικής Κρήτης Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας. Στην Κρήτη έχουν καταγραφεί περισσότερα από 6.500 σπήλαια, την ώρα που σε ολόκληρη τη χώρα υπάρχουν περίπου 8.000. Δύο από αυτά μάλιστα, σπήλαιο Μελιδονίου και σπήλαιο Ζωγιανών, είναι ήδη επισκέψιμα, ενώ σύμφωνα με τον συγγραφέα και τους σπηλαιολόγους, αυτός σκοπός δεν είναι η τουριστική αξιοποίηση των σπηλαίων, αλλά η προστασία και διάσωσή τους. Η πλειοψηφία των σπηλαίων θα πρέπει να μείνει, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να μείνει μακριά από την τουριστική αξιοποίηση. Άλλωστε οι άνθρωποι που έρχονται, μας επισκέπτονται, έχουν δει σημαντικά σπήλαια και θα πλήρωναν μόνο για να δουν κάποια εξαιρετικά εδώ. Τα άλλα είναι για τους απλούς ανθρώπους και πιο πολύ για τους επιστήμονες για να εξάγουν πληροφορίες από αυτά. Μπορούμε να κάνουμε γνωστά, εν πάση περιπτώσει, κάποια σπήλαια ή να δημιουργήσουμε κάποιες διαδρομές με παλαιοντολογικό ενδιαφέρον, με σπηλαιολογικό ενδιαφέρον, με αρχαιολογικό και σπηλαιολογικό ενδιαφέρον.
Το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Γραφοτεχνική και ο πρόεδρος της εταιρείας Μανώλης Χαλκιαδάκης ανέφερε πως ήδη το βιβλίο βρίσκεται στις βιβλιοθήκες όλων των σχολείων του νομού. Φροντίσαμε το βιβλίο αυτό να σταλεί σε όλα τα πολυθέσια σχολεία της Πρωτομάθειας και σε όλα τα σχολεία της Δευτερομάθειας Εκπαίδευσης του νομού Ρεθύμνης, με την ελπίδα να λειτουργήσει ως αφορμή για να πραγματοποιηθούν κάποιες εκπαιδευτικές συγκρονές και να συνταχθούν μερικές σχετικές εργασίες. Με την ελπίδα ακόμα ότι θα μπορέσει να βγάλει εκπαιδευτικούς και παιδιά έξω από τις τάξεις και θα τους φέρει σε επαφή με αυτό το μαγευτικό υπόγειο σύμπαν του τόπου μας, το οποίο άλλωστε και οι περισσότεροι από εμάς αγνοούμε. Η εταιρεία Γραφοτεχνική μάλιστα δεσμεύτηκε για την έκδοση του βιβλίου και στην αγγλική γλώσσα.